Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο θα μπει στο playlist «Πώς χειρίζομαι μια νέα γνωριμία». Είναι το επόμενο βίντεο που κάνω μετά το εισαγωγικό βίντεο σε εκείνο το playlist. Στο εισαγωγικό βίντεο πήγαμε μέχρι το πρώτο ραντεβού. Μιλήσαμε για τον τρόπο που γίνονται οι γνωριμίες σήμερα, που είναι είτε κατευθείαν από το διαδίκτυο είτε μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να δείτε το εισαγωγικό βίντεο για να τα ακούσετε όλα αυτά. Και μιλήσαμε μέχρι και το πρώτο ραντεβού πώς χειριζόμαστε τα πράγματα. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε βγει το πρώτο ραντεβού? Έχουμε καταφέρει στο πρώτο ραντεβού να παρατηρήσουμε καλά τον εαυτό μας και τον άλλον άνθρωπο? Πήγε καλά το πρώτο ραντεβού? Περάσαμε όμορφα? Ήταν ευχάριστη παρέα, συμφωνήσαμε αρκετά σε αυτά που συζητήσαμε, εκείνα στο οποίο διαφωνήσαμε δεν ήταν σημαντικά και τελειώνει το πρώτο ραντεβού και προχωρούμε στο δεύτερο, στο τρίτο ραντεβού. Προχωρούμε σε μια γνωριμία δηλαδή. Όπως έχω πει και στο εισαγωγικό βίντεο, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να χτίσει μια υγιή ερωτική σχέση, για να μπορέσουν δύο άνθρωποι να χτίσουν μια υγιή ερωτική σχέση, πρέπει να είναι σε μια καλή ψυχική και συναισθηματική φάση. Δηλαδή πρέπει να είναι παντελώς καθαρή από οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν, δηλαδή να έχουν ξεκαθαρισμένες όλες τις παλιές τους υποθέσεις, να έχουν ξεπεράσει τους χωρισμούς τους, να έχουν ξεπεράσει τα διαζύγια τους, να έχουν ξεπεράσει τις φοβίες που τυχόν τους έχουν προκληθεί μέσα από τραυματικές εμπειρίες και μετά να μπουν σε μια καινούρια γνωριμία. Αυτό είναι απαραίτητο. Μου έγραψε ένα mail προχθές μια κοπέλα, η οποία μου περιέγραψε μια γνωριμία. Μου είπε ότι μιλούσαν με κάποιον, ότι είχαν βρεθεί στα social media, ότι μίλησαν περίπου καμιά εβδομάδα, ότι βγήκαν ραντεβού, ξαναβγήκαν, ότι έκαναν έρωτα στη μια εβδομάδα. Αυτή, λέει, ένιωσε ότι είχε γίνει πολύ νωρίς η ερωτική πράξη. Και μετά την ερωτική πράξη άρχισε να κλαίει και να νιώθει ανασφάλεια. Αυτός την παρηγόρησε, της είπε «Είμαι εδώ για σένα, μην ανησυχείς, ενδιαφέρομαι πραγματικά για σένα, θέλω να κάνω σχέση». Αυτή όμως ήταν πολύ προβληματισμένη, πολύ αγχωμένη και φοβισμένη, επειδή μία προηγούμενη εμπειρία που είχε και μοναδική ήταν με έναν τύπο ο οποίος της είπε ότι ήθελε σχέση, αλλά στο τέλος έφυγε και την άφησε και κατάλαβε αυτή ότι την ήθελε μόνο για το σεξ, οπότε αυτή φοβόταν ότι και αυτός θα της κάνει το ίδιο. Κάθε φορά που αυτός αργούσε να της απαντήσει σε ένα μήνυμα, του γράφε «Μιλάς με καμιάν άλλην», «Σήμερα είναι η μέρα που βγαίνεις με μιαν άλλην», αυτός ενοχλήθηκε μία, ενοχλήθηκε δύο, ενοχλήθηκε τρεις. Κάθισαν κάτω, τα συζήτησαν, του είπε «Έχω φοβίες, έχω φοβίες επειδή ο πρώην μου με εγκατέλειψε και μετά που του δόθηκα και ήταν και ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο έκανα έρωτα και φοβάμαι μου κάνεις το ίδιο». Αυτός της είπε «Όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο». Μετά από λίγο καιρό αυτός της είπε ότι σκεφτόταν πολύ σοβαρά να μετακομίσει κάπου αλλού για δουλειά, γιατί η δουλειά του δεν τον ευχαριστούσε εκεί που ήταν. Αυτή το πήρε κατευθείαν ότι το κάνει επίτηδες αυτός και τον κατηγόρησε ότι το ξέρε από πριν ότι θα αλλάξει δουλειά και ότι επίτηδες της είπε ψέματα για να κάνει σεξ μαζί της και μετά να τη χωρίσει. Να μην σας τα πολυλογώ, μια ιστορία όπου συνέχεια η κοπέλα τον κατηγορούσε για πράγματα για τα οποία αυτός δεν είχε ιδέα και ήταν οι φοβίες της που της είχαν μείνει από το παρελθόν, ώσπου έφτασε το παιδί σε ένα σημείο και της λέει «Εντάξει, δεν θέλω, δεν θέλω». Η ίδια μου τα έγραψε. Και μου λέει «Έχω κάνει λάθος και πώς μπορώ να το ξεπεράσω και τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να το αλλάξω». Και της απάντησα εγώ ότι δεν μπορείς να το αλλάξει από εδώ και πέρα. Δηλαδή από τη στιγμή που αυτό το παιδί έχει βιώσει μαζί της 2-3 μήνες, στους οποίους συνέχεια τον κατηγορεί ότι την θέλει μόνο για το σεξ, στους οποίους συνέχεια τον απαξιώνει, οποιαδήποτε συμπεριφορά του την κατατάσσει κατευθείαν αυτή η ίδια σε κακή συμπεριφορά, του αποδίδει συνεχώς κακά κίνητρα, ότι τον έχει στενοχωρήσει τόσο πολύ που είναι δύσκολο να επανέλθει σε μια κατάσταση όπως θα ήταν εάν από την αρχή δεν είχε βομβαρδιστεί η σχέση με τις φοβίες της κοπέλας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι αν έχουμε φοβίες από το παρελθόν και αν μας έχει πληγώσει μια ερωτική σχέση που πήγε στραβά
και αν είμαστε πληγωμένοι από προδοσία και από απόρριψη, κάνουμε ψυχοθεραπεία να το ξεπεράσουμε και μετά πάμε να κάνουμε την επόμενη σχέση, γιατί αναπόφευκτα τις φοβίες μας θα τις κουβαλήσουμε στην επόμενη γνωριμία, στην επόμενη σχέση. Φυσικά κάποιος μπορεί να μου πει και πού ξέρουμε εμείς αν αυτός ο τύπος, ο οποίος είπε ότι δεν του καθόταν καλά η δουλειά του εκεί που ήταν και θα άλλαζε δουλειά και θα πήγαινε σε άλλη πόλη, πού ξέρουμε ότι αυτός ο τύπος δεν ήταν όντως κάποιος ο οποίος ήθελε απλώς να περάσει καλά, να κάνει σεξ και μετά να φύγει. Μπορεί και να ήταν, δεν ξέρουμε, αλλά από τη στιγμή που είμαστε προκατηλημένοι, από τη στιγμή που είμαστε κατακλυσμένοι από φοβίες από το παρελθόν, δεν θα μπορέσουμε να δούμε καθαρά. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι ο κάθε καινούριος άνθρωπος που γνωρίζουμε είναι τέλειος και ότι αν πάει καλά ένα πρώτο ραντεβού σημαίνει ότι όλα καλά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Χρειάζεται όμως να είμαστε καθαροί εμείς οι ίδιοι, να είναι καθαρή η κρίση μας και να μην επηρεάζεται η κρίση μας από φοβίες και από άγχη και από αποθυμένα που έχουμε από τον πρώην μας, την πρώην μας, τους πρώην μας, τις πρώην μας κλπ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μου έλεγε προχτές ένα νεαρό αγόρι, μου λέει, μα δεν υπάρχουν φυσιολογικοί άνθρωποι, μου λέει, είναι όλοι νάρκισσοι. Του έγραψα, ναι, περισσότεροι είναι νάρκισσοι. Υπάρχουν όμως φυσιολογικοί άνθρωποι. Με πώς θα βρω εγώ ένα φυσιολογικό άνθρωπο, μου λέει. Λέω, πώς θα βρεις εσύ ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Καταρχάς, του είπα, πρέπει να προσπαθήσεις να γίνεις εσύ ο ίδιος φυσιολογικός άνθρωπος. Μου λέει, έχεις δίκιο, και μου ζήτησε να του συστήσω κάποιο ψυχολόγο στην περιοχή που μένει. Του λέω, καταρχάς, εσύ πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεπεράσεις τα δικά σου ζητήματα και το δικό σου ζήτημα της συνεξάρτησης. Και έπειτα, όταν ξεπεράσεις τα δικά σου ζητήματα, να ψυχοεκπαιδευτείς τόσο ώστε να είσαι προετοιμασμένος κάθε φορά που κάνεις μια καινούρια γνωριμία, να είσαι προετοιμασμένος και να παρατηρήσεις και να παρακολουθήσεις, αλλά και να εντοπίσεις εγκαίρως αρνητικά στοιχεία. Όχι να είσαι καχύποπτος και να βλέπεις παντού νάρκισσους, καμία σχέση, δεν είναι αυτό που εννοούσα, ενώ όμως να είσαι προετοιμασμένος για το ότι η ζωή είναι δύσκολη, για το ότι το φλερτ είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας καινούριος άνθρωπος που γνωρίζεις να μην είναι απαραίτητα κατάλληλος για σύντροφος για σένα. Αλλά δεν θα μπορείς να το δεις αυτό καθαρά αν είσαι γεμάτος φόβους από τη μια και γεμάτος καχυποψίες, ή αν είσαι μέσα στην τρελή χαρά και θεωρείς ότι όλοι είναι τέλειοι και όλοι συμπεριφέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είσαι, ρε παιδί μου, αφελής. Άρα χρειάζεται να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην αφέλεια και στη φοβερή επιφυλακτικότητα. Και η χρυσή τομή έχει να κάνει με πάρα πολύ καλή γνώση του εαυτού μας και γενικότερα των ανθρωπίνων σχέσεων. Τη γνώση του εαυτού μας θα την επιτύχουμε διαμέσου της ψυχοθεραπείας, τη γνώση των ανθρωπίνων σχέσεων διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης αλλά και της αποκτήσεις εμπειρίας. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι θα βγούμε πολλά ραντεβού, θα φιλήσουμε πολλούς βατράχους, αλλά μόνο ένας θα μεταμορφωθεί σε πρίγκιπα. Χρησιμοποιώ την εικόνα από το παραμύθι που φίλησε η κοπέλα το βάτραχο και μετά το μεταμορφώθηκε σε πρίγκιπας. Κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος για τον καθένα από μας. Ένας. Χρειαζόμαστε 1.000 ανθρώπους, ούτε 10.000 ανθρώπους, ούτε 1.000.000, ούτε 1.000.000 ανθρώπους. Έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε. Για να συναντήσουμε, για να βρούμε όμως εκείνον τον άνθρωπο, χρειάζεται να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ξαναλέω, διαμέσου της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης, να έχουμε θάρρος ώστε να δοκιμάζουμε, όταν είμαστε σε καλή κατάσταση ψυχικά και συναισθηματικά, να μπαίνουμε στη διαδικασία του dating και του flirt, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να παρατηρούμε και τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων, αλλά και τα δικά μας συναισθήματα όταν συνομιλούμε με τους άλλους ανθρώπους, όταν φλερτάρουμε με τους άλλους ανθρώπους, όταν πηγαίνουμε σε ραντεβού με τους άλλους ανθρώπους και γενικά να περιμένουμε τα πάντα. Αλλά όχι με τόσο πολύ φόβο ώστε να σαμποταριζόμαστε, ώστε να αυτοσαμποταριζόμαστε, ούτε με τόση αφέλεια ώστε πάλι να αυτοσαμποταριζόμαστε. Δηλαδή χρειάζεται η χρυσή τομή ανάμεσα στο όλοι είναι πολύ καλοί και εφόσον κάποιος με θέλει σημαίνει
πρέπει να το θέλω και εγώ και θα περάσουμε τέλεια, ή όλοι είναι πολύ κακοί και όλοι είναι ενάρκησοι και όλοι θέλουν το κακό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος, δεν ξέρω ποια είναι η άλλη, δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος. Βγαίνω ραντεβού, συνομιλώ με μηνύματα, συνομιλώ με βιντεοκλήσεις, συνομιλώ με τηλέφωνα, ξαναβγαίνω ραντεβού, προκειμένου να γνωρίσω ποιος είναι ο άλλος ο άνθρωπος. Δεν προκαταβάλλω. Ούτε ότι είναι ο άντρας της ζωής μου, η γυναίκα της ζωής μου, η αδελφή ψυχή μου και όλες αυτές τις κουβέντες που μας πασάρει η pop κουλτούρα για μαγικούς έρωτες, ούτε ότι είναι όλοι τέρατα και όλοι θέλουν το κακό μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ενάρκησοι, ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που θα μας είναι διάφοροι ερωτικά, ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μας αρέσουν τόσο πολύ όσο θα τους αρέσουμε εμείς, αλλά δεν θα μπορέσει να γίνει κάτι. Υπάρχουν και άνθρωποι που θα μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά εμείς δεν θα τους αρέσουμε, γιατί δεν είμαστε ο τύπος τους και δικαιούνται να μην έχουν αρέσκεια σε μας. It's a gamble. Είναι gamble, είναι τζόγος. Όχι, δεν είναι τζόγος. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και παιχνίδι κρίσεως. Παιχνίδι για παίχτες με γερά νεύρα, δυνατά νεύρα. Δεν πρέπει να παίρνεις προσωπικά οτιδήποτε. Ακόμη και όταν γυρίσει ο άλλος και σου πει «Μ' αρέσει πολύ ο χαρακτήρας σου, μ' αρέσει η προσωπικότητα σου, περνά ωραία μαζί σου, αλλά δεν μ' αρέσει το σώμα σου», να μην το πάρεις προσωπικά. Πραγματικά να μην το πάρεις προσωπικά, να πεις «Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει το σώμα μου και υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν τους αρέσει το σώμα μου. Άρα αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μένα, εφόσον δεν του αρέσει, δεν της αρέσει το σώμα μου». Ή μπορεί κάποιος να σου πει ότι γουστάρω πολύ, γουστάρω να κάνω κάτι μαζί σου ερωτικό, αλλά δεν γουστάρω σχέση. Δεν θα το πάρεις προσωπικά. Να μην το πάρεις προσωπικά, να μην θεωρήσεις ότι εσύ δεν είσαι αξιαγάπητος και αξιέραστος άνθρωπος. Να μην το πάρεις προσωπικά. Να πεις αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη φάση μου προτείνει ότι θέλει να έχουμε μια μόνο σεξουαλική σχέση. Θέλω εγώ να έχω μια μόνο σεξουαλική σχέση με τον άνθρωπο αυτό? Ή ένα μόνο σεξουαλικό συμβάν και μετά τίποτα? Αν όντως αυτό θέλω, να το κάνω. Αν δεν είναι αυτό που θέλω, να μην το πάρω προσωπικά ότι εγώ έχω κάποιο θέμα, ότι εγώ δεν είμαι girlfriend material, relationship material. Υπάρχει αυτή η έκφραση relationship material, ότι κάποιοι άνθρωποι λέει μπαίνουν σε κατηγορίες και είναι οι άνθρωποι που κάνουν για σχέση, που είναι relationship material ή marriage material, κάνουν για γάμο, είναι υλικό για γάμο ή για σχέση, και είναι και οι άνθρωποι που είναι μόνο για πηδήγματα. Αυτές είναι βλακίες. Βλακίες σε εγκεφάλους προβληματικούς. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει και για γάμο, κάνει και για σχέση, κάνει και για πήδημα. Sorry που μιλάω έτσι. Ενώ ότι ο καθένας από μας, αναλόγως του ποιοι μας κοιτάνε και ποιοι μας κρίνουν και ποιοι μας επιλέγουν και ποιος μας κρίνει και ποιος μας επιλέγει, κάποιος θα μας δει ότι του κάνουμε για τρελά γαμίσια, κάποιος άλλος θα μας δει ότι του κάνουμε για σοβαρή σχέση, κάποιος άλλος θα μας δει ότι του κάνουμε για φιλία μόνο. Δεν σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζει εμάς το πώς μας κρίνει ο άλλος. Γιατί ο καθένας, να ξέρετε, κρίνει με το δικό του μυαλό. Με το δικό του μυαλό, με τις δικές του εμπειρίες, με τις δικές του προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ένας αναξιόλογος άνθρωπος. Ότι εγώ είμαι μια γυναίκα που δεν αξίζω σεβασμού. Εάν κάποιος μου πει εμένα ότι εγώ σε θέλω μόνο για τρελά γαμίσια. Τίποτα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτός εμένα με βλέπει έτσι. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Και οπωσδήποτε να μην το παίρνουμε προσωπικά. Πώς μπορείς να μην πάρεις προσωπικά κάτι τέτοιο? Απλά, πολύ απλά. Θα πεις ευχαριστώ πολύ για την προτίμηση. Όντως, εγώ αυτό θα έλεγα, όντως είμαι εξαιρετική στο σεξ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει μόνο σεξ. Οπότε, I will pass. Δεν θα δεχτώ την πρότασή σου. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι αναξιόπιστος ή αναξιαγάπητος άνθρωπος, αν εσύ με θέλεις μόνο για το σεξ. Γίνεται κατανοητό αυτό? Θα ήθελα τη γνώμη σας στα σχόλια. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε πολύ προσωπικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με εμάς, έχουν να κάνουν με τους άλλους.
Κάποιος ο οποίος λέει ότι μ' αρέσεις πολύ, αλλά μ' αρέσεις μόνο για σεξ και όχι για σχέση, μπορεί αυτός ο κάποιος να ξέρει κατάβαθα, ξέρει πολύ καλά ότι ο ίδιος δεν είναι ικανός για σχέση. Μπορεί να ξέρει ότι έχει ένα εθισμό, για παράδειγμα. Έχει ανθρώπους που έχουν κρυφούς εθισμούς, μπορεί να έχει ένα εθισμό στο σεξ. Μπορεί να είναι εργασιομανής. Μπορεί να έχει ένα εθισμό στο αλκοόλ ή ένα εθισμό σε παράνομες ουσίες και να ξέρει ότι έτσι όπως είμαι εγώ δεν κάνω για σχέση. Πώς εγώ θα κάνω σχέση άμα πρέπει κάθε τρεις και λίγο να κρύβομαι για να πίνω ή κάθε τρεις και λίγο να φτιάχνομαι και να είμαι με μια κοπέλα ή με ένα κοπέλι που δεν θα δεχόταν να ήταν με κάποιον που είναι ναρκωμανής ή αλκοολικός ή τοξικομανής ή δεν ξέρω τι άλλο. Σημαίνει ότι εμείς είμαστε αναξιόλογοι άνθρωποι επειδή κάποιος ο οποίος φλερτάρει μαζί μας, κάποια οποία φλερτάρει μαζί μας, μας λέει πως μας θέλει μόνο για σεξουαλική επαφή. Καμία σχέση. Ο καθένας βλέπει τον άλλο με βάση τον εαυτό του. Δηλαδή, αν εκείνος θεωρεί ότι εγώ το μόνο που μπορώ να προσφέρω σε έναν άλλον άνθρωπο είναι το σεξ και δεν είμαι ικανός να προσφέρω κάτι πέρα από το σεξ, φυσικά αν είναι και ναρκωμανής και αλκοολικός και το σεξ μπορεί να μην βρει και καλά να το προσφέρει, αλλά εντάξει, περιορέξεις κολοκυθόπιτα και ο καθένας έχει τη δική του εικόνα μέσα στο μυαλό του για τον εαυτό του. Μπορεί κάποιος να νιώθει μέγα εραστής, ενώ στην πραγματικότητα να μην μπορεί, αλλά ο ίδιος να νιώθει, να θυμάται ότι ξέρεις κάποτε, όταν ήμουν 20 ήμουν πολύ wow. Άρα και τώρα στα 40 είμαι εγώ, ή στα 45, στα 50, δεν ξέρω εγώ πού και τι. Όπως και να έχει. Δεν παίρνουμε προσωπικά τις κρίσεις που κάνουν οι άλλοι για μας. Όπως και οι άλλοι δεν πρέπει να παίρνουν προσωπικά τις κρίσεις που κάνουμε εμείς για αυτούς. Οι κρίσεις που κάνουμε για έναν άλλον άνθρωπο όταν φλερτάρουμε και κάνουμε dating είναι μόνο για να βοηθήσουν εμάς να καταλάβουμε και να αποφασίσουμε αν εκείνο το πρόσωπο είναι κατάλληλο για να συνδεθούμε ερωτικά μαζί του στην περίπτωση που μας θέλει. Δεν εξυπηρετούν κανένα άλλο σκοπό. Δηλαδή, μπορεί να βγω εγώ με έναν άνδρα, εγώ η Α για παράδειγμα, να βγω μαζί του 3, 4, 5 φορές και να πω δεν μου κάνει αυτός ο άνδρας. Δεν μου κάνει για τον Α, Β, Γ, Δ, Χ, Ψ, Λ. Και να αποφασίσω ότι δεν μου κάνει. Μπορεί να βγει η Β γυναίκα μαζί του και να τις κάνει και να φτιάξουν και μια πολύ ωραία σχέση και να είναι και πολύ καλά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν κάνουμε για κάποιον, ότι δεν κάνουμε για κανέναν. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Ότι στις ερωτικές σχέσεις, όπως και στις φιλικές σχέσεις, υπάρχει το στοιχείο της επιλογής. Ότι ο καθένας δικαιούται να επιλέγει αυτό που θέλει. Άρα, δεν προσδιορίζουμε τον εαυτό μας από τις επιλογές των άλλων και ούτε κάνουμε τις δικές μας επιλογές βάσει των επιλογών των άλλων. Δηλαδή, αν μας θέλει κάποιος που εμείς δεν το θέλουμε, δεν θα προχωρήσουμε να κάνουμε σχέση. Επειδή άντρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Γι' αυτό λέω το φλερτ είναι παιχνίδι για παίχτες με δυνατά νεύρα, με γερά νεύρα. Γιατί μπορεί να βγεις με έναν άνθρωπο με 3, 4, 5 φορές και να σου αρέσει και εσύ να μην του αρέσεις και να απογοητευτείς και μετά να βγεις με κάποιον άλλον 3, 4, 5 φορές να του αρέσεις και σένα να μην σου αρέσει και να απογοητευτεί εκείνος και έτσι να έχουμε διάφορους απογοητευμένους. Ναι, αλλά έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το παιχνίδι αυτό. Έτσι παίζεται. Δεν είναι όπως τις οικογένειες που μας γεννούν οι γονείς μας χωρίς να μας ερωτήσουν και είναι kinder έκπληξη σε ποια οικογένεια θα γεννηθεί ο καθένας. Όχι. Στις ερωτικές σχέσεις έχουμε το δικαίωμα της επιλογής και πολύ καλά κάνουμε να το διατηρήσουμε και να το υποστηρίξουμε αυτό το δικαίωμα. Και να μην δίνουμε εύκολα το εντάξει σε ανθρώπους με τους οποίους ξεκάθαρα δεν ταιριάζουν. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να προσέχουμε στην αρχή μιας γνωριμίας και μετά το πρώτο ραντεβού είναι το gaslighting που πιθανό να μας κάνει ένας πιθανός ερωτικός σύντροφος. Εάν πέσουμε στα δίχτυα κάποιου νάρκη σου, εκτός από το love bombing που θα μας κάνει στην αρχή μιας γνωριμίας, που ο καθένας το κάνει το love bombing με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή, αν κάποιος είναι παραμελητικός νάρκισσος, το love bombing μπορεί να μην είναι τόσο δυνατό και τόσο ευκρινές. Δηλαδή, για έναν παραμελητικό νάρκισσο, το love bombing μπορεί να είναι μια δήλωση του στυλ έχει πολύ καιρό που μ' αρέσεις, σε έχω βάλει στο μάτι και
επειδή έχεις αυτά τα καλά χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι θα χρειαζόσουν έναν άντρα σαν εμένα, ότι αν είχες ένα σύντροφο όπως εμένα θα τα κατάφερνες καλύτερα στη ζωή σου. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί love bombing. Εξαρτάται και από το τι στυλ ντάρκισος είναι κάποιος με το love bombing που κάνει. Κάποιοι είναι, λένε πάρα πολλά λόγια και λένε πολύ ωραίες κουβέντες και κάνουν πολύ μεγαλοπρεπείς κινήσεις. Κάποιοι άλλοι μπορεί να λένε λίγα λόγια, αλλά μπορεί να λένε, ξέρεις, εσύ στη ζωή σου έχεις συναντήσει ένα σωρό μαλάκες, αλλά εγώ ήρθα τώρα και έχω σοβαρό σκοπό. Έχω σοβαρό σκοπό εγώ για σένα. Έχω σκοπό να ζήσω μαζί σου, έχω σκοπό να σε παντρευτώ. Οπότε εσύ λες, Απαναία μου, βρέθηκε ένα άντρας που θέλει, έχει σοβαρό σκοπό για μένα, wow. Ή μπορεί και μια γυναίκα να είναι νάρκισσος και να κάνει love bombing, παρόλο που περισσότερο, συνήθως είναι οι άντρες που είναι περισσότερο νάρκισσοι, αλλά και οι γυναίκες νάρκισσοι. Και μια γυναίκα μπορεί να σου πει, πω, πρώτη φορά συναντώ τέτοιον άντρα στη ζωή μου, που να έχει όλα αυτά τα καλά χαρακτηριστικά και είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα κλπ. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος στην αρχή μιας γνωριμίας μας λέει όμορφα λόγια και μας συμπεριφέρεται καλά ότι είναι απαραίτητος love bombing, αλλά πρέπει να έχουμε βομβαρδισμός αγάπης, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και πολλές φορές ακούω την κουβέντα too good to be true, ότι κάποιος είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός. Αν το νιώθουμε ότι αυτό ότι κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός, ας το προσέξουμε λίγο περισσότερο. Αλλά ξαναλέω, αν έχουμε φοβίες και αν είμαστε καχύποπτοι, μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι μια χαρά άνθρωπος, να μας συμπεριφέρεται κανονικά και εμείς λόγω της φοβίας μας και λόγω των αποθυμένων που έχουμε από προηγούμενες καταστάσεις να θεωρήσουμε ότι μας κάνει love bombing. Οπότε, κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, πολύ σημαντική παρένθεση. Αν είμαστε σε μια κατάσταση που φλερτάρουμε ξανά, βγαίνουμε ραντεβού και δεν είμαστε σίγουροι για τη συμπεριφορά του ανθρώπου που γνωρίσαμε, αν είναι μια φυσιολογική υγιής συμπεριφορά ή αν είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να σημαίνει love bombing, δεν χάνουμε τίποτα να κάνουμε κάποιες συναντήσεις με ένα ψυχολόγο της επιλογής μας, ένα ψυχολόγο που να ασχολείται με τις δυναμικές των σχέσεων τις συγκεκριμένες, για να πάρουμε κάποιο insight, να πάρουμε κάποιες συμβουλές, να πάρουμε κάποια γνώμη πιο αντικειμενική και πιο επιστημονική. Που βασικό ψυχολόγος θα δουλέψει με εμάς, θα δουλέψει με τα δικά μας τα συναισθήματα και θα μας συμβουλέψει για το πώς να διαχειριζόμαστε τα δικά μας τα συναισθήματα. Αλλά σίγουρα όταν χωρίζουμε, ειδικά από μια σχέση προβληματική και κακοποιητική, η ψυχοθεραπεία είναι must, οπωσδήποτε. Καταλληλότερη στιγμή για να κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία είναι αμέσως μετά από ένα χωρισμό. Το είπα πολλές φορές, θα το ξαναλέω, μέχρι να το εντοπίσουμε. Γιατί πολλά προβλήματα του μέλλοντος θα τα αποφύγουμε αν κάνουμε ψυχοθεραπεία αμέσως μόλις χωρίσουμε. Είναι η περίοδος που είμαστε πιο πρόθυμοι από ποτέ για να καταλάβουμε τι συνέβη και μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο gaslighting που μπορεί να γίνεται σε μια καινούρια γνωριμία. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρουμε, με τον οποίο βγαίνουμε ραντεβού, προσπαθεί συνεχώς να μας πείσει ότι οι απόψεις μας είναι λανθασμένες, ότι δεν σκεφτόμαστε σωστά πάνω σε ένα ζήτημα, ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε, αν μας κάνει το λεγόμενο mansplaining. Mansplaining είναι όταν ένας άντρας εξηγεί σε μια γυναίκα κάτι, σαν πως και η γυναίκα είναι χαζή και δεν μπορεί να το καταλάβει. Φαντάζομαι θα υπάρχει και το womansplaining, όταν μια γυναίκα εξηγεί σε έναν άντρα κάτι σαν να είναι χαζός και δεν μπορεί να το καταλάβει. Γενικά όταν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές, τις οποίες το άλλο πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε αμφισβητεί τη γνώμη μας, αμφισβητεί τις απόψεις μας και συνεχώς μας λέει δεν είναι σωστά που σκέφτεσαι, λάθος το σκεφτήκες, δεν είναι έτσι τα πράγματα, τι είναι αυτά που λες, μα δεν είπα αυτό, μα δεν έκανα το ένα, μα δεν έκανα το άλλο, και αν συνεχώς μας κατηγοριοποιεί και μας βάζει σε κατηγορίες και λέει εσείς οι γυναίκες έτσι είστε, τα πράγματα τα σκέφτεστε πονηρά, ή εσείς οι άντρες έτσι είστε όλοι άπιστοι, είστε όλοι ανάξιοι εμπιστοσύνης κλπ. Όταν έχουμε τέτοιες δηλώσεις του στυλ, όλες οι γυναίκες είστε έτσι και όλοι οι άντρες είστε έτσι, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται με ένα σεξιστικό τρόπο, είτε μισογενιστικό είτε μισανδρικό, και δεν είναι καλή ιδέα να συνεχίσουμε να είμαστε με κάποιον που είναι μισογύνης ή με κάποιον που είναι μισογύνης ή μισανδρή. Εντάξει. Πρέπει να έχει και άνδρες που είναι μισάνδροι. Το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
άνδρες, γυναίκες μισάνδρες και μισογίνητες και με μισογενισμό, έχει γυναίκες με εσωτερικευμένο μισογενισμό και μισάνδρισμό, δηλαδή να θεωρούν ότι όλοι οι άνδρες είναι λάθος, να μισούν τους άνδρες. Λοιπόν, γενικά προσέχουμε και παρατηρούμε εάν ο άνθρωπος, ο καινούριος με τον οποίο βγαίνουμε, εξασκεί όπλα ψυχολογικού πολέμου, όπως τον gaslighting, το shaming, αν προσπαθεί να μας κάνει να νιώθουμε ντροπή, αν μας λέει μα πήγες με τόσους άνδρες, ή μα πήγες με τόσες γυναίκες, ή μα έκανες τόσες σχέσεις, μα έχεις κάνει αυτό στο παρελθόν, ειδικά όταν μοιραζόμαστε κάποιες εμπειρίες μας από το παρελθόν, μιλάμε για τη ζωή μας και μας κριτικάρει ο άλλος με έναν τρόπο έτσι αρνητικό και χωρίς καθόλου ενσυναίσθηση, αυτό είναι αρνητικό σημάδι. Είναι αρνητικό σημάδι. Άρα, μετά το πρώτο ραντεβού, εάν έχουμε εγκαταστήσει, αν έχουμε κάνει establish ότι αρέσει ο ένας τον άλλον και θέλουμε να γνωριστούμε καλύτερα και συνεχίζουμε τις γνωριμίες, τότε αρχίζουμε και παρατηρούμε ακόμη περισσότερο συμπεριφορές και στάσεις και τάσεις. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος με τον οποίο γνωριζόμαστε είναι άνθρωπος που έχει ευγένεια, σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους, αν είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, αν είναι ένας άνθρωπος με πνευματικότητα, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τη δικαιοσύνη, την ισότητα και το σεβασμό απέναντι σε όλα τα όντα, ανθρώπινα και μη. Επίσης, αν κάποιος που γνωρίσουμε τον δούμε ότι έχει αρνητικά συναισθήματα προς τα ζωάκια και φέρεται άσχημα σε γατιά, σε σκυλιά, σε οποιαδήποτε ζώα, αυτό είναι μια τεράστια κοκκινή σημαία. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι η βία προς τα ζώα είναι εξαιρετικά κακή ένδειξη σε έναν άνθρωπο και ειδικά, λέει, στα ιστορικά των φυλακισμένων δολοφόνων και λοιπά σε μεγάλες φυλακές στην Αμερική, όταν τους πήραν τα ιστορικά τους, βρήκαν ότι στην παιδική τους ηλικία βασάνιζαν ζώα, βασάνιζαν κατοικίδια. Αν ένας άνθρωπος δείχνει μίσος προς το κατοικίδιό μας ή δείχνει μίσος γενικότερα προς τα κατοικίδια, αυτό είναι ένα εξαιρετικά κακό σημάδι. Και αν ζηλεύει το κατοικίδιό μας, είναι κακό σημάδι. Γιατί σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου την συνείδηση να συνειδητοποιήσει ότι άλλη αγάπη που έχουμε προς το κατοικίδιο και άλλη αγάπη που έχουμε προς έναν πιθανό σύντροφο, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι με το κατοικίδιο μας είμαστε δεμένοι εδώ και μήνες ή χρόνια, εξαρτάται πόσο καιρό είμαστε μαζί με το κατοικίδιο, εκείνον, εκείνη, μόλις τον την γνωρίζουμε. Και γενικά είναι εξαιρετικά νόριμο πράγμα να ζηλεύεις το κατοικίδιο ενός καινούριου συντρόφου. Δηλαδή, τι να πω. Ακόμη και αν κάποιος δεν είναι pet person, έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κατοικίδια. Εγώ, για παράδειγμα, προτού γνωρίσω το Λάκι, πριν το 2021, δεν ήμουν εξοικειωμένη με τα κατοικίδια. Όμως, όταν πήγαινα επίσκεψη σε ένα σπίτι, για παράδειγμα, που έχουν κατοικίδιο, δεν ένιωθα άβολα, δεν συχαινόμουν το κατοικίδιο, δεν το φοβόμουν, δεν καθόμουν όσο πιο μακριά γίνεται από το κατοικίδιο και να μην θέλω να με αγγίξει ή να πω πω έχει έρθει κοντά μου και με έκλειψε, μπλιάχ, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι pet person αν είμαστε κι εμείς. Pet person σημαίνει άνθρωπος που τα αρέσουν τα κατοικίδια. Αν όμως κάποιος δείχνει μίσος προς τα κατοικίδια, αυτό είναι κακή ένδειξη για τη δική του προσωπικότητα, για το δικό του χαρακτήρα και για την κακία που προφανώς κουβαλάει μέσα. Γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος και να μην αγαπάς τα ζώα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος και να μπορείς να βλάψεις ζώα. Δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο προς τους ανθρώπους που φαίνεται η ανθρωπιά μας, αλλά και προς τα κατοικίδια και προς τα ζώα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι κοιτάζουμε τι χαρακτήρα και τι προσωπικότητα έχει ο άνθρωπος αυτός. Κοιτάζουμε πώς μας συμπεριφέρεται. Σε περίπτωση που αναγνωρίσουμε ότι πάει να μας κάνει gaslighting, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Και γενικότερα έχετε στο μυαλό σας ότι τις πρώτες εβδομάδες μιας νέας γνωριμίας είναι κρίσιμη περίοδος για να δούμε κόκκινες σημαίες. Μπορεί να μην τις είδαμε πριν από το πρώτο ραντεβού ή πριν από το δεύτερο ραντεβού κλπ. Όταν χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα, δηλαδή όταν γνωριστεί καλύτερα το νέο ζευγάρι, όταν κάνουν και έρωτα και μετά και νιώσουν και ο ένας και ο άλλος ότι φτιάξαμε μια σχέση, κάτι ξεκινάει, τότε μπορεί
να διαφανούν κόκκινες σημαίες που προηγουμένως δεν διαφαίνονταν. Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαμε και τρίτο και τέταρτο ραντεβού και επειδή κάναμε έρωτα και επειδή κάναμε σχέση, ότι πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε μέσα σε αυτή τη σχέση. Οι ερωτικές σχέσεις είναι δοκιμές. Είναι δοκιμές, δεν είναι τετελεσμένα πράγματα. Δεν ζούμε στο 1800 που επέλεγαν οι γονείς σου ποιο θα παντρευτείς και τον έβλεπες τη μέρα του γάμου σου και τελείωσε, έπρεπε να μείνεις μαζί του, μαζί της μέχρι να πεθάνεις. Ή μέχρι να πεθάνει. Δεν ζούμε στο 1800, ζούμε στο 2022 και οι ερωτικές σχέσεις είναι δοκιμές. Μακάρι να πάει καλά η δοκιμή, ρε παιδιά. Μακάρι, όσοι είσαστε σε σχέση αυτή τη στιγμή, εύχομαι ολόκαρτα να πάει καλά η δοκιμή σας. Να πάει καλά και να αποδειχθεί μια καλή σχέση και να περάσετε όμορφα. Μακάρι, ολόκαρτα. Αλλά σε περίπτωση που δεν πάει καλά, μακάρι να έχετε το θάρρος να την τερματίσετε. Μακάρι να έχουμε το θάρρος να την τερματίσουμε. Ως ψυχολόγος που έχω διαχειριστεί πάρα πολλές περιπτώσεις προβληματικών σχέσεων, πάρα πολλές και πολλές, για πολλές έχουμε συζητήσει και μέσα από τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας, έχω να πω ότι από την αρχή φαίνονταν κάποιες κόκκινες σημαίες, ίσως όχι από την πρώτη μέρα ή από την πρώτη εβδομάδα, αλλά από τον πρώτο μήνα φαίνονταν, αλλά οι άνθρωποι επέλεγαν να τις αγνοήσουν, είτε γιατί είχαν συνδεθεί πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς συναισθηματικά και δεν μπορούσαν να αντέξουν χωρίς τον νέο τους έρωτα, είτε γιατί φοβόντουσαν ότι αν διαλύσουν τη σχέση θα φανούν ως αποτυχημένοι στα μάτια τους, στα μάτια του αλλονού και στα μάτια των φίλων τους, είτε γιατί είχαν προλάβει να πούν σε πολλούς φίλους και γνωστούς για αυτή τη σχέση πολύ νωρίς και μετά έπρεπε να εξηγήσουν σε πάρα πολύ κόσμο γιατί την τελείωσαν. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι άπαξ και βγούμε ένα ραντεβού και δύο και τρία και άπαξ και το κάνουμε και μια και δύο φορές, ενημερώνουμε όλο το φιλικό μας περιβάλλον ότι έχουμε σχέση. Βρήκα νέο γκόμενο, βρήκα νέα γκόμενα, βρήκα άνδρα, βρήκα γυναίκα. Στέλνουμε φωτογραφίες στους φίλους μας, ενημερώνουμε, να, το εμουτέρι. Και ξέρω εγώ, μέσα σε δύο μέρες μπορεί να το μάθουν 20 άτομα από τον κύκλο μας. Και μετά από τρεις μέρες να βγαίνει μια κόκκινη σημαία τεράστια. Πού λες τώρα, τι αν κάνω τώρα. Θα πρέπει να πάρω και τη Μαρία τηλέφωνο και τη Γιαννούλα, πρέπει να πάρω τηλέφωνο και την Κοστούλα, πρέπει να πάρω τηλέφωνο και αυτόν, πρέπει να πάρω τηλέφωνο και πρέπει να τους πω για ποιο λόγο σταματώ αυτή τη σχέση. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Ας συγκρατιόμαστε λοιπόν και ας μην ανακοινώνουμε μια νέα γνωριμία αν δεν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα. Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον τρεις μήνες. Εντάξει, εννοείται ότι οι πιο στενοί μας άνθρωποι θα ξέρουν, αλλά από οι πιο στενοί σου άνθρωποι είναι 4-5 πρόσωπα, δεν είναι 20, 30, 40, 50, 100. Θα το βάλεις στο Facebook. Η Θέκλα Πετρίτου είναι σε σχέση με τον Τάδε Τάδε. Η Μαρία Δημητρίου είναι σε σχέση με τον Γιώργο Γεωργίου. Θα βάλεις στο Facebook. Ούτε θα το ανακοινώσεις, ούτε θα βάζεις φωτογραφίες και τέτοια. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και όταν λέω δεν είναι σοβαρά, εννοώ ότι εντάξει, δικαίωμά σου ρε παιδί μου, μπορεί να πας ένα βράδυ και να θες να βάλεις φωτογραφία. Δικαίωμά σου, αλλά αν είσαι σε μια φάση που έχεις ένα κύκλο φίλων, γνωστών, συγγενών, ανθρώπων που εκτιμάς και σε εκτιμούν, ξέρουν ότι είσαι single και ξέρουν ότι θα ήθελες να φτιάξεις μια όμορφη σχέση, δεν πας να το πεις προτού δοκιμαστεί κάπως αυτή η σχέση, γιατί αν μη τι άλλο θα χαρούν αυτοί οι άνθρωποι ότι γνώρισες κάποιον και μετά θα λυπηθούν ότι τα πράγματα πήγαν στραβά. Ας μην το κάνουμε αυτό το λάθος. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Πρώτη και καλύτερη. Όλα αυτά τα λάθη που σας λέω, πρώτη και καλύτερη. Πρώτη και καλύτερη. Πώς δεν τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα που λόγω μου. Είναι μια κυπριακή παροιμία που λέει είχε έναν παππού που δεν έβλεπε καλά, ήταν στραβός, ήταν τυφλός δηλαδή. Και έλεγε, ξέρω τι γίνεται τώρα, αυτό και αυτό και λέει, πού τα ξέρεις εσύ θεία που δεν βλέπεις, λέει, τα ξέρω από μένα. Τα ξέρω γιατί και εγώ τα έχω κάνει στο παρελθόν. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντας αυτό το πολύ ξεκάθαρο και το πολύ συγκεκριμένο, ότι όλοι έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν στη δημιουργία μιας καινούργιας σχέσης, σε μια νέα γνωριμία. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Η μαγκιά είναι να μάθουμε από τα λάθη μας. Ξαναλέω ότι μετά από μια ερωτική απογοήτευση, μετά από μια προδοσία, όταν βρίσκουμε τον εαυτό μας να έχουμε σκέψεις αρνητικές για τις σχέσεις, σκέψεις αρνητικές για το φίλο που μας ελκύει κτλ. Πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία.
για να μπούμε στο παιχνίδι του φλερτ και των σχέσεων, το οποίο είναι παιχνίδι με δυνατούς παίχτες, ενδυναμωμένοι και με καθαρό ιστορικό, clean slate που λέμε οι Εγγλέζοι. Δηλαδή να μπούμε μέσα σε αυτή την ιστορία για να ξέρουμε ότι είμαι εγώ και εγώ. Είμαι εγώ και εσύ. Δεν είμαι εγώ και ο πρώην και ο παραπρώην και ο αντιπρώην και εσύ. Ή πρώην και άλλη πρώην και εσύ. Να είναι μόνο δύο άνθρωποι σε μια καινούργια γνωριμία, να μην είναι και ο πρώην όλων. Και μετά γίνεται πολυκοσμία, βαβούρα και τα κάνουμε όλα πώς τα κάνουμε. Αυτά σε αυτό το δεύτερο βίντεο, το οποίο ήρθε μετά από την εισαγωγή για το πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία. Θα χαρώ πάρα πολύ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας σκέψεις και απόψεις ή και εμπειρίες σε σχέση με αυτό. Λακουλή, Λακουλή, τι λες Λακουλή, έχεις γίνει expert στο dating? Α, να σε γράψουμε και εσένα, έχει Tinder για σκυλιά, έχει Bumble για σκυλιά, τι έχει? Τα φιλιά μου.